Η έκτακτη σύνοδος κορυφής διεξάγεται στην σκιά του καταστροφικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία και την Συρία. Θέλω να εκφράσω ακόμα μια φορά την οδύνη μου εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού για τις τραγικές απώλειες. Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει, με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια, αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να υποστηριχθούν εκατοντάδες χιλιάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια. Επίσης, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη δωρητών, έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των πληγέντων περιοχών. Η Σύνοδος Κορυφής θα μας δώσει την ευκαιρία να υποδεχθούμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να παραλάβουμε ακόμα μια φορά την αμέριστη στήριξή μας στον αγώνα της Ουκρανίας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογένειας σε αυτή την προσπάθεια θεωρείται δεδομένη και θα δώσουμε τη δυνατότητα στον Ουκρανικό λαό και στην Ουκρανική κυβέρνηση να μπορεί να διαπραγματευτεί μια δίκαιη ειρήνη με τον ρωσικό εισβολέα, με τους όρους όμως που η ίδια θα θέσει. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε δύο κρίσιμα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικογένεια. Το πρώτο αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης, ειδικά της παράνομης μετανάστευσης, η οποία πάλι δείχνει έντονες τάσεις σημαντικής αύξησης τον τελευταίο χρόνο. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να προστατέψει τα εξωτερικά της σύνορα. Είναι κάτι που ως χώρα το κάνουμε ήδη, αλλά προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποστήριξη. Και θα εξακολουθούμε να διεκδικούμε ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας. Και όταν αναφέρομαι σε όλα τα μέσα, αναφέρομαι και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει φυσικά εμπόδια όπως ο φράχτης, τον οποίο κατασκευάζουμε στον Εύρο. Την ίδια στιγμή, είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τις πολιτικές επιστροφών, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν γύρω στις χώρες προέλευσης. Ταυτόχρονα θα συζητήσουμε και θέματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, υποστήριξης των τεχνολογιών εκείνων που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε γρήγορα την δράση στη μετάβαση. Είναι μια συζήτηση η οποία καθίσταται όλο ένα και πιο επιτακτική μετά τις αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα υποστηρίζει επί της αρχής την χαλάρωση του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων, η οποία όμως πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι προσωρινός και στοχευμένος και να μην φέρει σε δύσκολη θέση χώρες οι οποίες δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό χώρο ώστε να υποστηρίξουν τις εθνικές τους επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα η Ευρώπη θα εξακολουθεί να αγωνίζεται σε όλα τα μέτωπα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Ένας πρόσθετος τρόπος για να γίνει αυτό είναι και η χαλάρωση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και η συζήτηση για πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι από τους πρωταγωνιστές στην απορρόφηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών πόρων. Είμαστε πρωταγωνιστές στο Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε πρωταγωνιστές στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Συνοχής, από το ΕΣΠΑ, και σε αυτή την πορεία θα εξακολουθούμε να κινούμαστε και το επόμενο διάστημα.